Είμαι Ιβρικό Μισάβα. Η καταγωγή μου είναι από εδώ, από τη φίλια της Λέσβου. Έχω δύο παιδιά, δύο κορίτσια, δύο μεγάλα κορίτσια. Αυτή την περίοδο είμαι μένω Θεσσαλονίκη, Φλόρινα και πηγαίνω έρχομαι. Ουσιαστικά εγώ χαράσω το δρόμο της βιωματικής, ακολουθώ το δρόμο της βιωματικής εκπαίδευσης. Ξεκίνησα σε ηλικία 38 χρονών να συνεχίσω το δημοτικό, το οποίο το είχα αφήσει πριν πολλά χρόνια. Πήγα στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δύο χρόνια. Ήταν μεράκι και όνειρο αυτό, έπρεπε να το τελειώσω, ένας στόχος. Μετά στο Εσπερινό Λύκειο, τελειώνω από εκεί, λέω ας ανέβω ένα σκαλοπατάκι ακόμα. Περνάω στο παιδευτικό υλικό δημοτικής εκπαίδευσης στη Φλόρινα, τελειώνω δασκάλα από εκεί, επιστρέφω εδώ και άρχισα πάλι να αναζητώ. Δίνω εξετάσεις στο μεταπτυχιακό, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία. Δύο έτυχε και αυτό. Εκεί, να το πω τύχη, να το πω δεν ξέρω, γνώρισα την πειθαρχία της προφορικής ιστορίας, όπου και ενθουσιάστηκα, λέω εδώ είμαι, αυτό θα κάνω. Φτιάχνω μια διπλωματική, η πρώτη μου δουλειά ήταν μια διπλωματική για τον εμφύλιο στη Λέσβο μέσα από προφορικές μαρτυρίες. Είδα ότι η προφορική ιστορία έχει να δώσει εξαιρετικά πράγματα. Είναι οι βιωματικές αφηγήσεις των ανθρώπων, η υποκειμενικότητα. Είναι ένα κίνημα ριζοσπαστικό, δημοκρατικό σενάμα, εξανθρωπίζει την ιστορία, δηλαδή οι φωνές των ανθρώπων που δεν είχαν λόγο να ακουστούν όπως ακούγομαι εγώ σήμερα. Ένας ερευνητής, ιστορικός, μπορεί να αυτές τις φωνές να τους δώσει βήμα να ακουστούν, γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μιλήσουν και να πούν τα βιώματά τους και τις συμπερίες τους. Δηλαδή η ιστορία δεν είναι μόνο η επίσημη ιστορία, αυτή που βρίσκουμε στα βιβλία, η ακαδημαϊκή ιστορία, είναι και η κοινωνική ιστορία, η ιστορία από τα κάτω. Και είναι καλό μια ιστορία να συμπληρώνει την άλλη. Όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιούμε στις ομάδες προφορικής ιστορίας. Φτιάξαμε και εδώ την ομάδα προφορικής ιστορίας, την ΟΠΗΛΕΣ, που συνεχίζουν και δουλεύουν σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο, κάποια παιδιά. Τα τελευταία χρόνια που έφυγα, έπεσαν στα χέρια μου δύο αδημοσίευτα αρχεία του Ερυθρού Σταυρού, στη Δυτική Μακεδονία, με πάρα πολύ υλικό. Και σκέφτομαι να ξεκινήσω την έρευνα στη διαχείριση της κοινωνικής πρόνοιας, δεκαετία του 40, φυσικά η αγαπημένη δεκαετία είναι αυτή. Πιστεύω ότι έχει να δώσει πάρα πολλά ακόμη, αν και έχουν γραφτεί ήδη πάρα πολλά, αλλά η κοινωνική πρόνοια, η φιλανθρωπία που ήταν τότε, όπως ορίζονταν τότε, τη δεκαετία του 40, δεν έχει ερευνηθεί, νομίζω, στη χώρα και στη Δυτική Μακεδονία, πόσο ξέρω καθόλου. Οπότε θέλω να δω λίγο πώς ήταν η δεκαετία αυτή, τι παροχές υπήρχαν, τι κοινωνική πρόνοια υπήρχε, από ποιους εκφράζονταν εκτός τον Ερυθρό Σταυρό, ας πούμε ήταν ο Έρανος της Βασίλισσας, ήταν άλλες οργανώσεις, ήταν εκκλησιαστικές, ήταν μητροπολίτες, ήταν σύλλογοι. Και φυσικά την έμφυλη διάσταση που διαπερνάει όλη τη δράση του Ερυθρού Σταυρού εκείνη τη δεκαετία. Δηλαδή, όπως σας είπα και πριν, το 99% του Ερυθρού Σταυρού του προσωπικού ήταν γυναίκες. Οι γυναίκες της αντίστασης έχουν ερευνηθεί πλήρως και από την ιστορικό κυρία Βερβενιώτη και από άλλους ιστορικούς. Οι γυναίκες του Ερυθρού Σταυρού που είχαν μια μεγάλη δράση σε όλη την Ελλάδα εκείνη τη δεκαετία δεν έχουν ερευνηθεί. Δεν θα έλεγα ότι η κοινωνική πρόνοια έχει επιστρέψει σήμερα στα επίπεδα φιλανθρωπίας, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχει αλλάξει ο χρόνος, έχουν αλλάξει τα κοινωνικά δεδομένα, οι πολιτικές, πάρα πολλά πράγματα. Μεσολάβησε μια κρίση, οπότε βλέπουμε ότι μέσα από αυτή την κρίση ξεκίνησε μια αυτοοργάνωση. Η κρίση οικονομική που είχαμε, η κρίση προσφυγική, η αλληλεγγύη, οι άνθρωποι που είναι αλληλέγγυοι, που βοηθούν, δηλαδή υπό αυτή τη μορφή νομίζω ότι μπορούμε πια να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Ποτέ δεν είναι αργά για τα όνειρά μας. Πάντα θα υπάρχει χρόνος, αρκεί να υπάρχει δύναμη, επιμονή και υπομονή να κυνηγάμε το στόχο μας. Άλλωστε όλο αυτό είναι ένα ταξίδι.
Το κάνεις βήμα-βήμα. Κάνοντας το ένα, λες να πάω και παρακάτω, πιάνοντας το ένα λιμάνι, αφήνεις, πας στο άλλο λιμάνι. Φυσικά τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο, χωρίς δυσκολία, χωρίς στερήσεις, σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Οπότε όχι, ποτέ δεν είναι αργά για μένα, για κανέναν άνθρωπο να ξεκινήσει να κάνει τον ήρωα του πραγματικότητα. Τίποτα υγεία, να είμαι καλά και να μπορώ να κάνω αυτά που αγαπώ. Που είναι η έρευνα, που είναι η ιστορία, που είναι να δίνω όπου μπορώ γνώσεις. Γιατί τις γνώσεις δεν τις έχουμε για μας, τις έχουμε για να τις μοιραζόμαστε. Να βοηθώ όποιον μπορώ, να είναι καλά η οικογένειά μου και να έχουμε κοινωνική ευημερία.